Πέτρες και λακκούβες. Αυτή είναι η ειδική διαδρομή που ο κύριος Κώστας Παριζιάδης αλλά και άλλοι κτηνοτρόφοι στο Άγιο Πνεύμα είναι αναγκασμένοι να διανύουν καθημερινά, τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα, προκειμένου να πάνε στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Βρισκόμαστε στο χωριό του Αγίου Πνεύματος, ακριβώς πάνω από το παρεκκλήσι του Αγίου Πνεύματος. Όπως θα δείτε και εσείς, αυτός είναι ο δρόμος που ο κύριος Κώστας, όπως και πολλοί άλλοι κτηνοτρόφοι, καλούνται καθημερινά να τον οδηγήσουν. Αυτός ο δρόμος είναι άκουσα επικίνδυνος, όπως θα το δείτε και εσείς. Και όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κώστας, καθημερινά μπορεί να τον έβουν μπορεί και 2 φορές με κίνδυνο τη ζωή τους. Είτε χιονίσει είτε βρέξει, αυτός ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Απογοητευμένος, ο κύριος Κώστας καταγγέλει στην κάμερα του επιλογές ότι παρόλο που έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για τα προβλήματά τους, δεν έχει βρεθεί κάποια λύση μέχρι στιγμής. Δεν μπορούμε να ανοιγούμε πάνω στο μαντρίμι, το ζώρο ανεβαίνουμε. Ο δρόμος είναι πολύ χάλια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχουμε στο αντιδήμαρχο κάνει 2-3 φορές και στο δήμαρχο. Δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια. Καμιά ενέργεια. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Το κάνετε το καθημερινά. Το είδαμε και εμείς με τα μάτια μας. Ότι δεν υπάρχει. Είναι πέτρες μεγάλες. Πώς τόσα χρόνια μπορείτε. Τίποτα δεν μας κάνουν ακόμα. Τίποτα. Μια φορά το χρόνο αν έρθει το μηχάνημα και δεν έρχεται τίποτα καθόλου. Έχουμε να χτίσει, δεν θα τα πουλήσουμε. Τι θα κάνουμε. Αν δεν μπορούμε, τι θα τα κάνουμε. Εδώ πέρα στην περιοχή είναι το μοναδικό. Ο μοναδικός που έχετε κτήμα. Είναι και άλλοι. Και άλλοι, 2. Τον είπα να πει στον δήμαρχο, στον αντιδήμαρχο, ξέρω εγώ, να κάνει τίποτα. Είπε θα κάνω τίποτα. Πολλά κάθε χρόνο έρχεται μια φορά και φεύγει. Δύσκολο και κουβαλάμε τις τροφές και τα νερά ακόμα. Το νερό, δεν έχουμε νερό. Κουβαλάμε με τα φορτηγάκια. Δεν έχουμε νερό. Και πώς πήρε. Νερό που έχουμε νερό πάνω, μερικές φορές όταν βρέχει πάνω, έχω 3 χιλιόμετρα λάστιχα που εκεί τα ταιριάζω, τα κάνω, σκίζουν τα γουρούνια, τα κάνω, πάλι τα συντηράω. Με τις βροχές, τις πλημμύρες δεν ήρθαν καθόλου. Στα άλλα τα μαντριά πήγαν. Σε εμάς καθόλου. Εκεί στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους συναδέλφους σας και εκεί υπήρχαν προβλήματα στο δικό δίκτυο. Ναι, είχαν, αλλά πήγαν το μηχάνημα. Πήγε μια τσάπα πάνω, πήγε. Καθάρισε. Έκανε το δρόμο. Σε εμάς δεν ήρθαν. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Γιώργος Στόικος, μιλώντας για το θέμα αυτό στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα και ανέφερε ότι έχουν ξεκινήσει οι σχετικές απαιτούμενες εργασίες και ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα αποκατασταθούν όλα τα προβλήματα. Όπως ξέρετε, με τις πλημμύρες που είχαμε στο Δίο μας, ειδικά τους 2 μήνες, 2 φορές μέσα στον Ιανουάριο και με τις συνεχιζόμενες βροχές μέχρι και τα μέσα Απριλίου, είναι η κατάσταση δύσκολη, όπως είναι και στους αγροτικούς δρόμους που έχουμε στα χωράφια, όπου είχαμε τα πλημμυρισμένα χωράφια, αλλά και στον ορεινό όγκο, όπου εκεί όλες οι πλαγιές και όλοι οι δρόμοι είχαν γίνει ποτάμια. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε εδώ και περίπου από τα μέσα Απριλίου περίπου και με το δικό μας γκρέντερ, δουλεύοντας πρωί απόγευμα, αλλά και με ιδιώτη, κάνουμε σύμβαση με ιδιώτη, έτσι ώστε να προλάβουμε όλοι οι δρόμοι να γίνουν σε μια κατάσταση που να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους όσο γίνεται καλύτερα. Mm-hmm. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα δεν θα υπάρχει δρόμος σε κανένα χωριό του Δήμου, δεν είναι μόνο στο Άγιο Πνεύμα το πρόβλημα. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα και το χωριό μου και τυχαίνει να ξέρω πολύ καλά την κατάσταση. Αλλά και σε όλα τα χωριά, είτε αυτά είναι ορεινά είτε είναι παιδινά, είχαμε τεράστια θέματα με την αγροτική οδοπία. Αλλά πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος Μαΐου δεν θα υπάρχει κανένα χωριό όπου θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για να κάνουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι όπου είναι μεγάλης κυκλοφορίας και υπάρχουν πολλοί κτηνοτρόφοι που πάνε σε αυτόν τον συγκεκριμένο δρόμο. Μπορεί να έγιναν κάποιες παρεμβάσεις για να μην έχει κοπεί ο δρόμος. Όπου χρειαζόταν και ήταν πιο αναγκαίος, έγιναν κάποιες παρεμβάσεις. Αλλά όλα αυτά, να ξέρετε, γίνονται σε συνεργασία με τους πρόεδρους σε κάθε χωριό, ναι. Όπου όταν πάει το μηχάνημα, συνεννοούμαστε με τον πρόεδρο και οι πρόεδροι είναι αυτοί που οδηγούν σε κάθε χωριό που πρέπει να δώσουν την προτεραιότητα να γίνουν κάποιοι δρόμοι. Εκεί δηλαδή που είναι ο κύριος Κώστας, δεν είναι προτεραιότητα να αποκατασταθεί το δίκτυο? Νομίζω ότι όπου ήταν το πιο αναγκαίο για να μην υπάρχει θέμα πρόσβασης, έχουν γίνει. Τώρα συνεχίζουμε στα επόμενα κομμάτια, τα οποία δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Mm-hmm. Και στο συγκεκριμένο, τους άλλους, εδώ και
ένα μήνα περίπου ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν είσαι για το συγκεκριμένο δρόμο που λέει. Έχει μεταφερθεί αλλού που μεταφέρεται κάθε χρόνο, όχι τώρα λόγω του δρόμου. Και μέχρι τέλος του μήνα, όπου πρωτού αρχίσουν φυσικά, όπως είπε, το θέμα να κουβαλάει τις ζωοτροφές του για το χειμώνα, θα είναι ο δρόμος έτοιμος. Μάλιστα, θα γίνει αποκατάσταση. Ωραία. Ναι, φυσικά, φυσικά.